Κύριε Βαρδαλή, πώς είδατε την διαδικασία, είδαμε υψηλούς τόνους, αντιπαράθεσης. Τελικά όμως η κυβέρνηση πήρε αυτή την ψήφο εμπιστοσύνη των 151 βουλευτών. Ναι, κύριε Παναγιατόπουλο, να σας πω ότι το θέμα είναι κυρίως πολιτικό. Δεν είναι ούτε αριθμητικό, ούτε διαδικαστικό. Βεβαίως, τα διάφορα παζάρια καταλήξαν στην ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα παζάρια των τελευταίων ημερών. Γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού με έναν βασικό στόχο. Να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση τόσο προς το κεφάλαιο, όσο και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να υλοποιηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις, ώστε να υπάρξει κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων ντόπιων και ξένων. Αυτοί το ονομάζουν ανάπτυξη της οικονομίας. Όμως η οικονομία ξέρουμε ότι λειτουργεί με βάση το κέρδος και άρα εν τέλει δημιουργήσαν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις 4 χρόνια τώρα αυτή η κυβέρνηση και βεβαίως και οι προηγούμενες. Αυτό προσπαθούσαν να κάνουν. Άλλωστε γι' αυτό πέρασαν οι προηγούμενες, λέω, κυβερνήσεις στα 2 μνημόνια και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν κατήργησε τα προηγούμενα μνημόνια. Πάνω σε αυτά έκτισε ψηφίζοντας και το 3ο μνημόνιο που παρεμπιπτόντως το ψηφίσαν όλοι μαζί. Άρα δηλαδή, εάν απέδωσαν κάτι αυτά τα μέτρα, ήταν μέτρα και των 3 μνημονίων σωρευτικά για να δημιουργήσουν προϋποθέσεις κερδοφορίας. Εμείς καταψηφίσαμε την κυβέρνηση για το σύνολο της πολιτικής της. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η πολιτική, που ήταν μια πολιτική υπέρ των μονοπωλίων, υπέρ του κεφαλαίου και σε βάρος της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων, που δημιούργησε όλη αυτή τη βαρβαρότητα, θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Και πέρα, εσείς αμφισβητείτε την πολιτική νομιμοποίηση αυτής της κυβέρνησης να προχωρήσει σε σημαντικές κυρώσεις, συμφωνία, Πρεσπών ή άλλα θέματα? Καταρχήν δεν αμφισβητούμε την νομιμοποίηση. Mm-hmm. Πήρε 151 ψήφους. Με αυτόν τον τρόπο που τα πήρε. Εμείς διαφωνούμε με την πολιτική που υλοποιεί. Που εφαρμόζει. Και διαφωνούμε βεβαίως και στα επιμέρους ζητήματα που αναφερθήκατε. Στη συμφωνία των Πρεσπών και όλα τα υπόλοιπα. Θα το συζητήσουμε τώρα στο δεύτερο γύρο. Κύριε Βαρδαλή. Κύριε Παναγιωτόπουλο, καταρχήν θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό το ζήτημα που μπήκε στο τραπέζι. Έχουμε τη γνώμη ότι δικαιολογημένα αειδιάζει ο κόσμος με αυτές, όπως αναφέρθηκαν εδώ, μεταγραφές, μετακινήσεις, αποστασίες κτλ. Όμως υπάρχει ηθικό ζήτημα. Υπάρχει και τέτοια πλευρά. Δεν είναι όμως η κύρια πλευρά. Ούτε οι εξαγορές είναι η κύρια πλευρά. Γιατί μετακομίζει εύκολα από το ένα κόμμα στο άλλο κάποιος βουλευτής? Εμείς χρόνια τώρα λέμε ότι βασικό ζήτημα στη στρατηγική όλων αυτών των κομμάτων είναι ότι εφαρμόζουν ακριβώς την ίδια πολιτική. Έχουν τον ίδιο στόχο. Γιατί λοιπόν μας φαίνεται παράξενο ότι μετακομίζουν από το ένα κόμμα στο άλλο? Και κοιτάξτε να δείτε, σε αυτήν την υπόθεση μπλέκονται όλα τα κόμματα πλην το ΚΚΕ. Είναι η μόνη πολιτική δύναμη που από το 2015, τις τελευταίες εκλογές μέχρι σήμερα, που δεν έχει ούτε απόλυση ούτε μέσα στη σημερινή Βουλή. Λέω για τους βουλευτές, δεν μιλάω για το λαό κάτω και τις διεργασίες που γίνονται. Αυτό αποδεικνύει ότι πραγματικά και παλιότερα δημιουργήθηκαν μια σειρά μικρά κόμματα. Δέστε το αποτέλεσμα. Μεταπηδούν στα όμορα σχήματα που συμφωνούν με αυτήν την πολιτική. Και αυτό πρέπει να κρατήσει ο λαός. Κρατάτε, να μην λοιπόν έχει να περιμένει την τίποτα πολιτική διάσταση. Ναι. Και ένα σύντομο σχόλιο σχετικά με τις διαδηλώσεις που θα γίνουν, το συλλαλητήριο της Κυριακής, αλλά και όλο αυτό το κλίμα με τις αφίσες, με το ότι υπάρχουν απειλητικά μηνύματα σε βουλευτές, υπουργούς. Να σας πω το εξής. Καταρχήν, προσπερνάμε εύκολα, γιατί ακούστηκε και στο τραπέζι, ότι το ΚΚΕ διαφωνεί γιατί είναι μια συμφωνία που υπηρετεί το ΝΑΤΟ. Ναι, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται μια ουσία. Στην περιοχή υπάρχουν τεράστιοι ανταγωνισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αντίθεση με τη Ρωσία και την Κίνα, για την αξιοποίηση του πλούτου της περιοχής. Τον δρόμο περάσματος. Αυτοί ανταγωνισμοί, ναι, σε όλα τα υπάρχουν. Επίπεδα. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσο εμείς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, ναι, κάτι ποια να είναι η εποφελία μας. Ωραία, πάντα υπήρχαν. Mm-hmm. Ποια είναι η διαφορά σήμερα? Ότι αυτοί οι ανταγωνισμοί οξύνονται. Μάλιστα. Και οξύνονται για να διασφαλίσουν τα κέρδη των δικών τους, ο καθένας, των δικών τους επιχειρηματικών. Σε σχέση με τα συλλαλητήρια και όλο αυτό το κλίμα. Κοιτάξτε, όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται, αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Και από αυτήν την πλευρά, στη χώρα μας δηλαδή, αλλά και στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και όχι μόνο, και σε όλα τα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή, δεν είναι προς το συμφέρον η όξυνση των εθνικισμών, των εθνικιστικών
τάσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι θα πρέπει ο καθένας να συμβάλλει ώστε να μην δημιουργούνται τέτοιες προϋποθέσεις. Γιατί από αυτή την ιστορία δεν έχουν να κερδίσουν οι λαοί. Ούτε βεβαίως, επειδή οι αστικές τάξεις των χωρών. Συγγνώμη λίγο, επειδή είναι κρίσιμο. Εκτός από τον ανταγωνισμό μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων για τον έλεγχο της περιοχής, για τα συμφέροντά τους, σε αυτούς τους ανταγωνισμούς εμπλέκονται και οι αστικές τάξεις των χωρών της περιοχής για να διασφαλίσουν ένα κομμάτι, οι μερίδες της αστικής τάξης των χωρών της περιοχής, για να διασφαλίσουν ένα κομμάτι της πίτας. Και αυτοί οι ανταγωνισμοί είναι ο κίνδυνος για την περιοχή και για την χώρα. Και σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, βέβαια, εκτός από τον ΝΑΤΟ, είναι και η Ρωσία. Και συμμετέχει η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση. Ναι, συμμετέχει η Ρωσία. Δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι και η Τουρκία. Πρέπει να ζυγίσουμε λίγο και. Και η αστική τάξη της Τουρκίας, διότι ο καθένας έχει συμφέροντα την περιοχή. Λοιπόν, εκεί βρίσκεται και ο κίνδυνος για το λαό της περιοχής. Γι' αυτό είμαστε εμείς αντίθετοι. Χθες, μετά τη συνεδρίαση της Βουλής και την ψήφο εμπιστοσύνης, ο κ. Πρωθυπουργός δήλωσε δύο πράγματα. Ότι δόθηκε ψήφος εμπιστοσύνης στη σταθερότητα. Ποια σταθερότητα? Μια σταθερότητα για να υλοποιηθεί όλη αυτή η πολιτική που είναι προαποφασισμένη. Προσέξτε, μέρος αυτής της πολιτικής είναι και η Συμφωνία των Πρεσπών. Όχι συνολικά, αλλά μέρος της. Και αυτό που έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης χθες. Εμείς δίνει ψήφο εμπιστοσύνης. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μισό λεπτό. 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα. Να μην ψάχνει ο λαός διαφορές μεταξύ αυτών των κομμάτων που στα κύρια ζητήματα συμφωνούν. Τι διαφορά θα την κάνει ένα ενισχυμένο ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ όλους.